Κύριε Μαλανδράκη, ενημερωθήκαμε ότι το ερχόμενο Σάββατο θα κλείσει η Εθνική Οδός Αντρία Ιωαννίνου στο ύψος της Ρίζας για να αποκολληθεί κάποιο κομμάτι βράχου που είναι επικίνδυνο. Πείτε μας εσείς τι θα κάνει η εταιρεία σας γι' αυτό. Κοιτάξτε, κατά τη φάση κατασκευής του φράχτη ανάσχεσης καταπτώσεων που εκτελεί η εταιρεία μας στα πλαίσια της της Ιόνιας Οδού, εντοπίστηκε ένας μεγάλος ογκόλυθος, ο οποίος είναι επικίνδυνος για αποκόλληση. Άμεση αποκόλληση πριν καν αρχίσουν εργασίες κατασκευής της σύραγγας. Δηλαδή από κάποιο φυσικό φαινόμενο ή και από μόνος του. Μόνος του, μπορεί να φύγει μόνος του. Αλλιώς η παλαιογούνα βρέχει πέτρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό δεν μπαίνει ο φράχτης. Επειδή μέσα ο βράχος είναι αρκετά μεγάλος και μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και στη διερχόμενη κυκλοφορία να έχουμε ατύχημα, αλλά και στον ίδιο το δρόμο, στην υποδομή του δρόμου, θα πρέπει να αποκλείσουμε για ένα 24ωρο το δρόμο, ώστε να προχωρήσουμε σε εργασίες συγκράτησής του. Εντάξει, η κυκλοφορία δεν μπορεί να γίνει, καταλαβαίνετε, για λόγους ασφαλείας. Εμείς θα πάμε πάνω, θα το προσπαθήσουμε να τα κυρώσουμε, να το κρατήσουμε στη θέση του, μπορεί να πέσει κάτι σε εργασίες αυτές. Είναι πολύ επικίνδυνο που κάτω να περνάει κόσμο. Μιλάμε τώρα, θα κλείσει, όπως μας είπατε και πριν, τις 8 το πρωί. Έχει προγραμματιστεί να κλείσει το Σάββατο στις 8 του μήνα, 9. 8 το πρωί μέχρι και εκεί 8 το πρωί. Βέβαια, ελπίζω να κλείσει να πλήσουν πολύ πιο γρήγορα. Αλλά επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν κάτι μπορεί να προγραμματιστεί, θα πάμε ψαχτά εκεί πέρα. Ζητήσαμε ένα 24ωρο για λόγους ασφαλείας. Οπότε, θα τελειώσουμε, εμείς θα ρίξουμε το δρόμο κατευθείαν.